Έλα, Μαρία. Δεν παίζω. Λοιπόν, έλα. Όλο στη βάνα. Λοιπόν, κούκλα μου γλυκιά, αν ερωτευόσουν ένα πάρα πολύ ωραίο άντρα, ο οποίος θα ήταν τύπου Ρίκι Μάρτιν, ας πούμε, και κάνατε ένα δεσμό και συνειδητοποιούσες ότι είναι γκέι. Θέλω να μου πεις τι θα έκανες. Γκέι. Δεν ξέρω. Δύσκολη ερώτηση. Αλλά όπως έχουμε γίνει, Μαρία μου, σωστή. Γι' αυτό ρωτάω, αγάπη. Πρέπει να ρωτήσω κάπου άλλο. Αυτό δεν ξέρω. Δεν άκουσα. Εδώ σου λέει ολόκληρος Ρίκι Μάρτιν και βγήκε και το δήλωσε. Βγαίνεις εσύ με ένα Ρίκι Μάρτιν και ξαφνικά σου κάνει την αποκάλυψη. Τα μαζεύεις και φεύγεις, μένεις, τι κάνεις το... Τι θα έκανες. Δεν ξέρω. Δεν ξέρει. Okay. Καλή ερώτηση. Έτσι είναι. Έτσι. Λοιπόν... Άλλη ερώτηση. Άλλη. Για σταθείτε, βρε παιδιά, τι θα κάνουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, δεν έχουμε να απαντήσουμε τίποτα σε αυτό. Όχι, δεν θέλει να απαντήσει. Προχωράμε στην επόμενη. Παρακαλώ. Δεν έχει δικαίωμα να μην απαντήσει. Συγγνώμη. Δεν τελειώσαμε. Πρέπει να απαντήσει. Τι να πει, δεν μπορώ. Δεν κατάλαβα. Είναι υποχρεωτικό. Αυτό το δεν απαντάω δεν υπάρχει. Δεν μας ενδιαφέρει να μιλάει ελληνικά ή όχι να τους το εξηγήσουν. Πρέπει να απαντήσει. Πρέπει να απαντήσει. Η κοπέλα δεν κατάλαβε, λέει, τι τη ρωτήσατε. Λοιπόν. Κάποιος να της εξηγήσει τι ρωτήσαμε. Ωραία. Κύριε Τσίτσα. Ωραία. Παρακαλώ, ο μεταφραστής μας, ο επίσημος μεταφραστής σήμερα. Θέλετε να εξηγήσετε στην κυρία την ερώτηση. Εάν λοιπόν τα είχε με έναν κύριο σαν τον Ρίκι Μάρτιν, της ομορφιάς αυτής, και της αποκάλυπτε ότι ήταν γκέι, τι θα έκανε. Όχι, παρακαλώ, ρωτήστε στα αγγλικά. Εσείς ρωτήστε. If you had somebody, you were married to somebody who was like a Ricky Martin situation. I mean, suddenly you find out that he is gay. What would you do? Δεν ξέρω. Και στα αγγλικά και στα ελληνικά δεν ξέρει. Τι να κάνουμε τώρα. Άλλη γλώσσα. Κριστίνα Γουιλιλμίνο. Να ρωτήσουμε στα ιταλικά το. Συγγνώμη, αλλά... Λοιπόν, θα κάνω... Δημιουργήσα όλο αυτό. Ναι. Είσαι ζωηρή. Λοιπόν, να μείνουμε εδώ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην το ταλαιπωρούμε άλλο το κορίτσι. Δεν ξέρει, δεν θέλει να απαντήσει. Τελείωσε.